Το θέμα τη ακτή Καλαμίτσα φαίνεται πω είναι στο προσκήνιο και στην προεκλογική αντιπαράθεση, με το Δήμο Καβάλλα να απαντάει στο Ταμείο Αξιοποίηση Ιδιωτική Περιουσία του Δημοσίου με εξώδικο για την κατάσταση τη ακτή Καλαμίτσα, κάνοντα λόγο για πλήρη αδιαφορία κατοίκων και επισκεπτών τη καβάλα Όπω αναφέρει το σχετικό εξώδικο, σήμερα δυστυχώ μετά την επίμονη και δικαιολόγητη άνισή σα να μα παραχωρήσετε αυτό που δικαιωματικά ανήκει στο Δήμο και στο λαό τη καβάλα και παρά τι έγκαιρε προειδοποιήσει που σα απευθύναμε ώστε να εκτελέσετε φορά αυτή εσεί τι εργασίε συντηρήσεω, και εξοραϊσμού συγκεκριμένη παραλία και στον εξοπλισμό τη, αναλαμβάνοντα ταυτόχρονα και τι υποχρεώσει αλλά και ευθύνε που περιγράφονται σε διάταξη, διαπιστώνουμε με λύπη πω ακόμη μια φορά δεν ανταποκριθήκατε στι νόμιμε υποχρεώσει σα. Αντιθέτω, επιδείξατε πλήρη αδιαφορία ανάντι των κατοίκων και επισκεπτών τη καβάλα που με τη βελτίωση του καιρού ήδη άρχισαν να κάνουν χρήση τη συγκεκριμένη πλάζ, ο εξοπλισμό τη οποία έχει αφαιθεί στην τύχη του έρμεο των καιρικών φαινομένων αλλά και των διαθέσεων διαφόρων ύποπτων παρακμιακών στοιχείων που όπω εικάζουμε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα έβρισκαν προφανώ εκεί καταφύγιο για να κάνουν χρήση διαφόρων εξαρτησ και μη ουσιών. Για του λόγου αυτού, σα γνωρίζουμε πω Κέτι δεν εμπίπτει στι υποχρεώσει του. Εν τούτη, ο Δήμο μα, συναισθανόμενο στην ευθύνη του έναντι τη πόλη, των καβαλιωτών και ολόκληρη κοινωνία, θα παρέμβει αποφασιστικά για την αντιμετώπιση και θεραπεία αυτή τη απαράδεκτη κατάσταση, αποκαθιστώντα με δικέ του ενέργειε και δαπάνε τον εξοπλισμό και εγκαταστάσει τη ακτή Καλαμίτσα. Σα καλούμε να εκπληρώσετε στο ακέραιο και άμεσα κατά τη σχετική διάταξη, όπω ισχύει η υποχρεώσει σα που αποκλειστικά και μόνο εσά βαρύνουν. Μα για το συγκεκριμένο θέμα, η παράταξη. Σύγχρονο Δήμο, με επικεφαλή στον υποψήφιο Δήμαχο Θόδωρο Μουριάδη, αναφέρει τα εξή. Με έκπληξη και οργή πληροφορηθήκαμε ότι η ακτή τη Καλαμίτσα πλέον δεν διαθέτει γαλάζια σημαία, την ώρα που πρώτη στο μέλημά μα πρέπει να είναι η δημιουργία και η συντήρηση των απαραίτητων υποδομών με σκοπό την προσέλκυση τουριστών και επισκεπτών. Η Δήμαχο αδυνατεί να κάνει ακόμη και τα αυτονόητα, δημιουργώντα σοβαρά προβλήματα εν ώψη τη επερχόμενη τουριστική περίοδου και χωρώντα σε άλλου Δήμου και άλλε παραλίε σοβαρά τουριστικά πλεονεκτήματα και προνόμια. Η αντιδικία με την ΕΤΑΔ δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση άλοθη. Ενώ σχετική ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και η παράταξη Ο τόπο τη ζωή μα με επικεφαλή στον υποψήφιο Δήμαρχο Μάκη Παπαδόπουλο τονίζοντα τα εξή. Οι δηλώσει στελεχών τη διοίκηση του Δήμου ότι η καλαμίτσα τέλο για τον Δήμο Καβάλα δείχνουν ότι η εγκατάλειψη τη καλαμίτσα από τον Δήμο Καβάλα είναι πολιτική απόφαση τη κυρία Τσανάκα. Όχι άλλα χαμένα χρόνια, όχι άλλε χαμένε ευκαιρίε. Είναι επίση αποτέλεσμα τη αδιαφορία και τη προηγούμενη διοίκηση η Μίτση Μουριάδη να προετοιμαστεί σωστά ώστε ο Δήμο Καβάλα να ξεκινήσει έγκαιρα τι συζητήσει με του αρμόδιου φορεί και να να μην χαθεί πολύτιμο χρόνο σε μια περίοδο μάλιστα που οι αρνητικέ εξελίξει σε βάρο των Δήμων ήταν αργαίε. Ενώ για το θέμα τη Καλαμίτσα, ο επικεφαλή παράταση κοινωνική αποτελεσματική παρέμβαση Βαγγέλη Παπα τόνισε τα εξή. Δεν είναι ήττα τη τσανάκα, είναι ήττα τη κοινωνία αν αφήσουμε την παραλία στην τύχη τη. Μια πλά για δεκαετίε ήταν λαϊκή, που ο αίμνο του Αδρασιάδη είχε δώσει τεράστια έκλη και λειτουργήσε με επιτυχία και του μετέπειτα δημάρχου, κινδυνεύει σήμερα να τη χάσει ο λαό Καβάλα. Τώρα είναι η ανάγκη να δείξουμε ω κοινωνία ότι δεν θα απεμπολίσουμε την κυριαρχία μα στην παραλία δεν θα αφήσουμε να χαθεί το λαϊκό προφίλ της επειδή έτσι αποφάσισαν κάποιοι χαρτογιακάδες στην Αθήνα. Οι δηλώσει αυτέ έγιναν το πρωί τη Παρασκευής του εργαζόμενου τη ΔΕΙΑ Καβάλλας του οποίους ο Βαγγέλης Παπάς κάλεσε σε μια θελοντική δραστηριότητα ώστε με τη δική του συμβολή παραλία να προετοιμαστεί για το φετινό καλοκαίρι και να μπορέσει ο κόσμο να απολαύσει τα μπάνια του. Επίση, ο επικεφαλή τη παράταξη συμπαράταξη πολιτών Άρη Βέρο επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλα, εκεί όπου είχε συζητήσει με του εργαζόμενου στη διοίκηση, ενώ ο διοικητή του νοσοκομείου Τάσο Καρασαβόγλου και αναπληρωτή διοικητή Νίκο Αντωνάκη υποδέχτηκαν όλα τα στελέχη με θέρμη και κουβέντιασαν μαζί του για την πορεία του νοσοκομείου και τα τελευταία χρόνια. Ο δήμαρχο Άρη Βέρο τονίζει πω το νοσοκομείο είναι το δεύτερο σπίτι του. Επίση, ο επικεφαλή τη παράταξη Λαϊκή Ισπήρωση Χρήστο Ποτόλια εξέδωσε ένα σχετικό δελτίο τύπου αναφορικά με τον αγώνα των καθηγητών του Δημοτικού Οδείου, τονίζοντα τα εξή. Στηρίζουμε τον αγώνα των καθηγητών του Δημοτικού Οδείου Καβάλα για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων του και τη μετατροπή των συμβάσεών του τους από ορισμένου σε αορίστου χρόνου. Θεωρούμε ότι κυρίω οι πάγια και οι είναι ανάγκη να έχουν εργαζόμενοι μόνιμη και σταθερή εργασία με δικαιώματα για αμοιβέ που να καλύπτουν τι διαβριμένε σύγχρονε ανάγκε του ανθρώπου, ιδιαίτερα των νέων. Ενώ το απόγευμα τη Πέμπτη, η παράταξη τη λαϊκή εισπήρωση στην Καβάλα προχώρησε σε εκδήλωση με θέμα τον πολιτισμό. Ενώ επικεφαλή τη παράταξη συνεργασία για την Καβάλα και υποψήφιο δήμαρχο Νίκο Ξανθόπουλο βρέθηκε στι γειτονιέ τη Καβάλα και πιο συγκεκριμένα στι οδού Τυρταίου και Τέμπον, όπου είχε και συναντήσει με του κατοίκου. Κατακλείδη η παράταξη Ελληνική Αυγή με σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε, τονίζει ότι θα πιέσει όσο γίνεται περισσότερο για το κλείσιμο του hot spot στο στρατόπεδο ασιμακοπούλου τη Καβάλα. Τέλο, όσον αφορά τι ομιλίε των υποψηφίων δημάχων Καβάλα, την Τρίτη το απόγευμα στι 8.30 ώρα, ο Μάκη Παπαδόπουλο πραγματοποιεί την κεντρική προεκλογική του ομιλία στην παραλία στην Πρωτομή του Κανάρι. Την Πέμπτη το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τελική ομιλία του Θόδουρου Μουριάδη στην κεντρική πλατεία Ελευθερία. Ο Βαγγέλη Παπά θα μιλήσει το βράδυ τη ερχόμενη Παρασκευή 24 Μαου στο εκλογικό του κέντρο, ενώ το ίδιο βράδυ θα μιλήσει και η Δήμαρχο, πιθανότατα στο δημοτικό κήπο Καβάλα. Ο επικεφαλή τη παράταξη Πολιτών Άρι προγραμματίζει να κάνει την τελική προεκλογική του συγκέντρωση Πέμπτη το βράδυ στην πλατεία Καπνεργάτη, ενώ ο Χρήστο Ποτόλια δεν έχει λάβει ακόμη τη σχετική απόφασή του. Ομιλία στην Καβάλα την ερχόμενη εβδομάδα θα κάνει και ο Κωστή Σιμίτση, ωστόσο δεν είναι γνωστό προ το παρόν το πού και το πότε. Ενώ επίση η Δήμαχο Καβάλα επισκέφθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα τα γυροκομεία τη Καβάλα, συνοδευόμενη από του αντιδημάρχου Ηλία Καλανταρίδη, αλλά και δημοσταίνη Τουλκίδη για να ακούσει από πρώτο χέρι αυτά που έχουν να τη μεταφέρουν. Επίση, ο Δήμο Καβάλα εμπεριέχεται στα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δεύτερη πρόσκληση υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο τη δράση Wi-Fi for EU. Στο πλαίσιο τη πρόσκληση υπέβαλαν αιτήσει περισσότεροι από 10.000 Δήμοι σε όλη την Ευρώπη και διατέθηκαν συνολικά 3.400 βάουτσερ συνολική αξία 51 εκατομμυρίων ευρώ. Εντό των προσεχών εβδομάδων, οι επιλεχθέντε Δήμοι θα κληθούν να υπογράψουν τι σχετικέ συμβάσει ώστε να λάβουν το βάουτσερ αξία 15.000 ευρώ. Επίση, ο επικεφαλή παράταξη μόνο για τη Θάσο, Κώστα Χατζημανουήλ, με σχετικό τύπου τονίζει ότι η παράταξή του νοικοκύρευσε το Δήμο, θωρακίζοντα τον με μεγάλα έργα υποδομών μέσα στη χειρότερη δημοσιονομικά περίοδο. Ενώ επικεφαλή παράταξη σύμπραξη ευθύνη και υποψήφιο δήμαρχο Τάσου, Λευτέρη Κυριακίδη, προχωρά σε δύο ομιλίε το βράδυ του Σαβάτου, τόσο στην κεντρική πλατεία Σωτήρο, όσο και στην κεντρική πλατεία του Πρίνου. Σε κεντρικέ ομιλίε θα προχωρήσει και υποψήφιο δήμαρχο Τάσου και επικεφαλή τη παράταξη Δημοτική Θασιακή Κίνηση Πάμε Μαζί Δημήτρη Θεοδωρίδη, τόσο το βράδυ του Σαβάτου, σε θεολόγο και ποτό, και την Κυριακή σε καλύβια και λιμενάρια. Παράλληλα, όσον αφορά το Δήμο Παγκαίου, ξεκίνησε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Βασίλειου Ξουλόγη και του Φίλιππο Αναστασιάδη, αναφορικά με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην παράταξη σωστή επιλογή του κύριου Ξουλόγη. Με τον ίδιο να αναφέρεται μάλιστα και το συγκεκριμένο θέμα στην εκπομπή αναλυτή του 1 Channel, τονίζοντα για ακόμη μια φορά πω πρόκειται περί ανεξάρτητη παράταξη και πω έλαβε στήριξη από τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι χρήσμα. Για το συγκεκριμένο θέμα είχε αναφερθεί και ο κύριο Αναστασιάδη μέσω σχετικού δελτίου τύπου. Και με τη βούλα πλέον η παράταξη σωστή επιλογή και ο κύριο Ξουλόγη έχουν τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επίσημη ανακοίνωση του κυβερνητικού κόμματο αναφορικά με του δημάρχου του οποίου στηρίζει είναι και ο κύριο Ξουλόγη και η ανακοίνωση δεν αφήνει περιθώριο για καμία αμφιβολία Τώρα εξηγούνται πολλά. Δύο εβδομάδε πριν τι εκλογέ μαθαίνουμε επίσημα ότι ο κύριο Ξουλόγη δεν είναι μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα, αλλά επίσημα στηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι φυσικά κατακριτέο. Κατακριτέο είναι να λε ψέματα, να παραπλανεί ψηφοφόρου και υποψηφίου και να κρύβει την αλήθεια. ολικά κάπου αν Νίκουμε. Ενώ ο κ. Ξουλόγη επισήμανε σε ανακοίνωσή του τα Οι πέτρε μόνο στο Παγκαίο δεν γνωρίζουν ότι ο συνδυασμό όλοι μαζί για τη σωστή επιλογή είναι μια υπερκομματική, αδέσμευτη και πολυσληκτική παράταξη, η οποία αποτελείται από ανθρώπου αποφασισμένου να ανατρέψουν το σημερινό καθεστώ ανυπαρξία και δημοσίων σχέσεων που ενδιαφέρεται μόνο για τη διατήρηση τη εξουσία με κάθε κόστο.